Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε βασική επεξεργασία βίντεο με το ClipChamp, ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο που είναι δωρεάν, έχει βέβαια κάποιους περιορισμούς. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε μέσω περιηγητή από οποιαδήποτε συσκευή, αρκεί να χρησιμοποιήσετε ένα browser Chrome ή Edge, γενικά ένα browser ο οποίος βασίζεται στη μηχανή του Chrome όπως λέμε ή αν έχετε Windows μπορείτε να το εγκαταστήσετε και τοπικά στον υπολογιστή. Θα πρέπει όμως να κάνετε σύνδεση και σε κάθε περίπτωση με ένα λογαριασμό Microsoft. Εγώ ήδη έχω ένα λογαριασμό και θα συνδεθώ λοιπόν. Και έχω μπει λοιπόν στο βασικό περιβάλλον του Clipchap. Είναι ο πίνακας ελέγχου, όπου εδώ εμφανίζονται τα έργα που έχω ήδη φτιάξει. Μπορώ να ξεκινήσω ένα έργο με βάση ενός template. Εγώ θα ξεκινήσω ένα νέο έργο από την αρχή με το κουμπάκι εδώ Create New Video και θα δείξουμε ένα βασικό παράδειγμα επεξεργασίας βίντεο. Θα πάρουμε δύο κομμάτια δύο clip βίντεο, θα τα ενώσουμε και θα προσθέσουμε ένα κείμενο πάνω τους. Βρισκόμαστε λοιπόν αρχικά στην, κα, στην καρτέλα Your Media. Εδώ είναι όπου εισάγουμε τα, κάνουμε εισαγωγή τα βίντεο, τις εικόνες και τα αρχεία ήχου. Με το κουμπάκι λοιπόν Import media μπορώ να εξερευνήσω τον υπολογιστή μου να πάω κάπου. Είχα εδώ τα έτοιμα βίντεο που θέλω να εισάγω. Θα εισάγω λοιπόν αυτό το βίντεο και αυτό εδώ. Δεν τα παίρνει όλα μαζί. Εισάγω το ένα και άλλο τρόπο να κάνω εισαγωγή είναι με... με drag and drop που λέμε. Θα πάω πάλι στο φάκελο στον υπολογιστή μου και θα εισάγω με αυτόν τον τρόπο το άλλο βίντεο που θέλω να εισάγω, αυτό εδώ. Και αφού έχω λοιπόν τα πολύ που θέλω να εισάγω, μπορώ με το κουμπάκι εδώ που λέει συν να το προσθέσω στο timeline ή να το κάνω, να το σύρω και να πάει στη γραμμή του χρόνου. Πάει λοιπόν ως ένα video track, ένα κανάλι βίντεο. Το ίδιο μπορώ να κάνω και με αυτό, με το δεύτερο μου κομμάτι βίντεο να το εισάγω στη γραμμή του χρόνου όμως μπήκε σε ένα δεύτερο κανάλι βίντεο οπότε το ένα είναι πάνω στο άλλο άρα λοιπόν εγώ θα το μετακινήσω θα πάω πάνω για να μπει στο ίδιο κανάλι μαζί με τη γάτα και επειδή ήθελα να είναι νομίζω να είναι πρώτο αυτό εδώ θα το πάω αυτό κάτω θα το μετακινήσω λοιπόν έτσι για να έρθουν με τη σειρά που θέλουμε. Γενικά κάθε κλιπ μπορώ και να το επιλέγω και να το μετακινώ όπως θέλω. Τώρα ο σκοπός μου είναι να φτιάξω ένα βίντεο το οποίο θα έχει γύρω στα 10 δευτερόλεπτα διάρκεια. Άρα θα πρέπει να κόψω και από τα δύο βίντεο. Μπορώ να κάνω περικοπή αν θέλω από την αρχή και το τέλος του κάθε βίντεο με σύρσιμο από εδώ. Ή αν θέλω να κάνω Αλλιώς πατάω εδώ ανέρεση να βάλω τη λιωρίδα του χρόνου που θέλω και να πατήσω το κουμπάκι εδώ το ψαλίδι να κάνει ένα διαχωρισμό και να επιλέξω αυτό το κομμάτι με δεξί κλικ delete ή με το κουμπάκι εδώ διαγραφή να μετακινήσω πάλι στην αρχή. Τώρα αυτό το κομμάτι θα το κόψω γύρω, γύρω στο, στο 6 δευτερόλεπτα ας πούμε να κάνω πάλι διαχωρισμό και διαγραφή αυτού. Α φέρω αυτό να κολλήσει δίπλα με το άλλο και ας το κόψω ή απλά το κόψω από δεξιά με, με trimming. Θα το φέρω γύρω να είναι στο 11 σύνολο. Το βλέπω λοιπόν από εδώ γύρω στο 11 σύνολο. Τη γραμμή του χρόνου μπορώ να κάνω να την εστιάσω ή με το zoom του fit να εστιάσει ακριβώς στο παράθυρό μου. Και έτσι λοιπόν έχω ένα κομμάτι βίντεο και εδώ που είναι η εναλλαγή μεταξύ των δύο κομματιών κάπου εδώ, αν βάλω το ποντίκι μου έτσι ακριβώς θα εμφανιστεί ένα κουμπάκι να βάλω μια μετάβαση, ένα transition. Πατάω λοιπόν εδώ, έχει προσθεθεί η μετάβαση. Και αν Ξανα επιλέξω εδώ στη μετάβαση, μπορώ να θέλω να αλλάξω το είδος της μετάβασης, τώρα είναι σε crossfade, μια έτσι απλή μετάβαση. Μπορώ να βάλω κάποια από τις δωρεάν που δεν έχουν το διαμαντάκι ή να επιλέξω πάλι αυτή που ήταν η αρχική και κάθε μετάβαση μπορώ να αξίσω αν θέλω τη διάρκεια της. Έχω βάλει λοιπόν και τη μετάβαση και εδώ υπάρχει ένα που μου λέει να add text. Μπορώ να βάλω ένα κανάλι με κείμενο. Ας προσθέσω λοιπόν εδώ το add text ή αν θέλω μπορώ να πάω από εδώ και να προσθέσω ένα clip με κείμενο. Έχει διάφορα εδώ έτσι πιο εντυπωσιακά κείμενα ή αν πατήσω εδώ λοιπόν text και θα βάλω ένα απλό κείμενο στο timeline Βλέπουμε ότι αυτό προσθέθηκε, ας κάνουμε ένα zoom του fit πάλι, ως ένα ξεχωριστό κανάλι με κείμενο, το οποίο αν το επιλέξω και εδώ με διπλό κλικ, μπορώ να αρχίσω να γράφω το κείμενό μου. Και το κείμενο αποτελεί λοιπόν αυτό ένα αντικείμενο, το οποίο μπορώ από εδώ να αλλάξω κάποιες ιδιότητες, να αλλάξω γραμματοσυρά, μέγεθος γραμματοσειράς τη στήχηση και τα λοιπά εγώ θα τα αφήσω λοιπόν όπως είναι απλά θα κοιτάξω να μεγαλώσω τη διάρκεια του κειμένου να το πάω να είναι σε όλη τη διάρκεια του βίντεο με σύρσιμο από αριστερά και δεξιά να επεκταθεί λοιπόν σε όλο το βίντεο και κοιτάω να ευθυγραμμιστεί με το κομμάτι βίντεο και έτσι λοιπόν έχω σχεδόν κάνει αυτό το συνήμενο της άσκησης να ενώσω τα δύο βίντεο ας μετακινήσω και αυτό να είναι κάπου κάτω δεξιά Έχω λοιπόν ολοκληρώσει το βασικό ζητούμενο, έχω προσθέσει και τη μετάβαση. Η διάρκεια είναι γύρω στα 11 δευτερόλεπτα, βγαίνει λίγο πιο μεγάλο. Ας το μικρύνω λοιπόν, ας μικρύνω από δεξιά να πάει Ωραία και τώρα είναι κάπου στα 10 δευτερόλεπτα και κάτι. Και αφού λοιπόν έχω κάνει τις αλλαγές μου και την επεξεργασία που θέλω να κάνω, ήρθε η ώρα να κάνω εξαγωγή με το κουμπάκι λοιπόν εδώ export, θα επιλέξω την ποιότητα, η... μπορώ να έχω μέχρι και 1080p μια high definition ποιότητα και το 700p είναι μια πολύ καλή ποιότητα, αν θέλω να έχω μικρότερο αρχείο, α επιλέξω λοιπόν εδώ 700π για να γίνει και γρήγορα η εξαγωγή. Να του δώσω και ένα όνομα εδώ του έργου μου. Και βλέπουμε ότι όσο εγώ έγραφα έγινε η εξαγωγή του βίντεο και έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή μου, είναι στις λήψεις. Εδώ λοιπόν εφανίστηκε στις λήψεις. Έχει αποθηκευτεί δηλαδή τοπικά στον υπολογιστή μου. Και εφόσον έχω συνδεθεί με, ένα, με έναν ε, λογαριασμό Microsoft, εδώ ίσως χρειαστεί να πατήσω το κουμπάκι στην αρχή πρώτη φορά να κάνω connect με το OneDrive. Αφού λοιπόν έχω συνδέσει το λογαριασμό μου με το OneDrive, το κλίτσα με το OneDrive, μπορώ αν θέλω και εδώ να δώσω ένα διαφορετικό όνομα είναι το όνομα που θα έχει στο OneDrive αν θέλω μπορώ να επιλέξω στο φάκελο που θα πάει θα το πατήσω εγώ λοιπόν κατευθείαν το Send και έτσι θα γίνει η μεταφόρτωσή του στο OneDrive θα πάρει αυτό κάποιο χρόνο ανάλογα και με το μέγεθος του βίντεο Επίσης έχω τη δυνατότητα αν συνδέσω, μπορώ να συνδέσω το λογαριασμό μου στο Google ή να το κάνω μεταφόρτωση στο YouTube, να το στείλω σε κάποια κοινωνικά δίκτυα. Έχει λοιπόν ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση στο OneDrive και έτσι τώρα μπορώ να πάρω το link, να το κάνω τη γραφή και ας το δοκιμάσω έτσι για σιγουριά σε ένα παράθυρο ανώνυμης περιήγησης. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα έχει διαμοιραστεί σωστά το βίντεο θα μπορεί κάποιο με το σύνδεσμο να το δει. Θα χρειάζεται κάποιο χρόνο, αφού γίνει η μεταφόρτωση, χρειάζεται κάποιο χρόνο για να γίνει σωστά η μεταφόρτωση του βίντεο για να μπορεί να το παίζει, να το αναπαράγει κάποιο. Βλέπω τώρα ότι έχει μεταφορτωθεί. Αυτά λοιπόν για το πώς κάνω βασική επεξεργασία με το κλίτσαμ και πώς το αποθηκεύω στο OneDrive. Αν θέλω μπορώ να επιστρέψω στην επεξεργασία από το κουμπάκι εδώ ή να πάω στην αρχική σελίδα του ClipJab. Σας ευχαριστώ.